πολύ χαρούμενη σήμερα. Πολύ χαρούμενη, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης. Τον έχω δει αρκετά στο θέατρο, είναι σπουδαίος ηθοποιός. Λοιπόν, είναι η φωνή του Μέγκα. Και είναι ωραίος. Και είναι γλυκός άνθρωπος, ναι. Και ψηλός. Και έχει ένα χιούμορ. Πολύ. Χρήστος Ημαρδάνης. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε. Ευχαριστώ. Καλώς τον έλασα. Έλα, Χρήστο. Κάτσε. Καλώς ήρθες. Πώς είσαι? Τι κάνεις? Καλά. Ε? Καλά. Πόσα χρόνια είσαι φωνή του Μέγκα, ρε Χρήστο? Από το 93. Σωστά, 19 χρόνια. Όχι 9, 19. Ναι. 19 χρόνια. Είναι απίστευτο. Ναι. Σε όλα τα τρέιλερ είναι η φωνή του. Πώς επελέγεις? Δεν θα τον έχετε προλάβει εσύ, τον Θανάση τον Δούκα. Όχι. Ήταν στα τρέιλερ, εκεί που είναι τώρα ο Φραγκίσκος Φαντόπουλος, ήταν προϊστάμενος στα τρέιλερ. Ζήταγε μια φωνή ανδρική, ήταν τότε η Σάντρα Ψαροδάκη, η γυναικεία φωνή του Μέγκα, mm-hmm. που ήμασταν μαζί στη διαφήμιση και με σύστησε, με δοκίμασε και μου άλλαξε τη ζωή. Μου άλλαξε τη ζωή. Γιατί? Μου άλλαξε τη ζωή γιατί εγώ είχα αρχίσει να κάνω διαφημιστικά τότε, ναι. ήδη, αλλά η παρουσία μου στο Μέγκα με εκτόξευσε. Μου άλλαξε τη ζωή οικονομικά, βλέπω. Ναι, 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 ναι. Γιατί κάνεις πολλά διαφημιστικά παράλληλα, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Μα είναι πολύ χαρακτηριστική. Έχεις κάνει, δηλαδή τη φωνή αυτή την έχεις, αυτό το βροντόδες και το καθαρό, το έχεις από μικρός. Γιατί λένε ότι η φωνή δεν αλλάζει στον άνθρωπο. Μικρός δεν μίλαγα. Μετά όταν άρχισα να μιλάς μου στα 2-3. Όταν άρχισε, δεν μίλαγε. Μικρός δεν μίλαγα. Ρε παιδί μου, ενώ. Δεν εννοώ στην κοιλιά της μάνας σου. Ενώ ρε παιδί μου που παιδί. Πρέπει να είχα. Τώρα δεν θυμάμαι πώς ήταν η φωνή μου, ξέρω 9 ή 10 χρονών, αλλά ας πούμε και στο δημοτικό. Ναι. Με βάζανε ένα παγγέλο, έπαιζα διάφορα θεατρικά. Πρέπει να είχε κάτι η φωνή μου. Που γίνει...